Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η σημαντική πηγή εσόδων για το κράτος εξελίσσεται η χρυσή βίζα, καθώς οι αιτήσεις έχουν εκτοξευτεί. Περισσότερο θα μας πει Βάσο Αγγελέτου. Βάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία η επιτυχία του μέτρου της Golden Visa, ουσιαστικά της δυνατότητας που δίνει το ελληνικό κράτος σε κάποιον πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάποιον επενδυτή, να έρθει και να αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα από 250.000 ευρώ και άνω. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλίσει, εφόσον το διατηρήσει, η προϋπόθεση είναι τα 5 χρόνια, μπορεί για το διάστημα αυτό να εξασφαλίσει άδεια παραμονής σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απήχηση που έχει το μέτρο της χρυσής βίζα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπως δήλωσε και εχθές ο κύριος Ηλίας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece, που ουσιαστικά είναι ο φορέας της κυβέρνησης του κράτους που προωθεί και προσπαθεί να προσελκύσει αυτό το πρόγραμμα μεταξύ άλλων, προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις στην ουσία. Μας έλεγε λοιπόν ότι ενώ είχαν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη χρυσή βίζα από τις 400 περίπου, μάλλον δίνονταν 400 βίζες τον χρόνο, τώρα έχουμε φτάσει σε σημείο που κατατίθενται 50 αιτήσεις την ημέρα. Το μέγεθος αυτό είναι πολύ μεγάλο και υπάρχει δυσκολία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να το διαχειριστούν, ναι, να εξετάσουν τα αιτήματα, γιατί γίνεται έλεγχος όσον αφορά το ποινικό μητρό, όσον αφορά το αποθονέσχες των επενδυτών και άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει κανείς για να εγκριθεί η βίζα του. Επομένως, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που αυτή τη στιγμή το κράτος έχει περίπου αποκομίσει 1,5 δις ευρώ. Αντίστοιχα μέτρα, αντίστοιχα κίνητρα δίνονται και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κύπρος, εκεί βέβαια δίνεται και η δυνατότητα με επένδυση 2-2,5 εκατομμυρίων ευρώ να πάρει κάποιος και το διαβατήριο το ευρωπαϊκό. Το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά και η ευρωπαϊκή υπηκότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για λαούς όπως η Κίνα, η Τουρκία, αραβικά κράτη. Αυτοί προτιμούν την. Ναι, οι μισές αιτήσεις, από ό,τι μας είπε ο κύριος Αθανασίου, γίνονται από Κινέζους. Και μάλιστα οι Κινέζοι επενδυτές έχουν έρθει και σε επαφή με το χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου το μέτρο αυτό να επεκταθεί και σε χρηματοοικονομικούς τίτλους, σε επενδύσεις δηλαδή. Το Υπουργείο λοιπόν ετοιμάζει την τροπολογία αυτή, βρίσκεται σε διαδικασία που έχει καταρτιστεί, προκειμένου να επεκταθεί και να υπάρχει δυνατότητα παροχής της βίζας, ακόμα και για καταθέσεις. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε πότε θα εγκριθεί, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και από την πλευρά των επενδυτών, αλλά και από πηγές, από στελέχη του χρηματιστηριακού κλάδου, όπως μας λένε, περιμένουν αυτή την αλλαγή, ούτως ώστε να εισρέψουν επενδύσεις στην ελληνική αγορά που είναι υποτονική τους τελευταίους πολλούς μήνες. Επομένως, είναι ένας τρόπος, όπως έχει αποδειχθεί επιτυχημένος τρόπος, να προσελκύουν επενδύσεις από το εξωτερικό στην Ελλάδα.